Γεια σας ομορφιές μου, welcome to my channel again. Καλή χρονιά! Εύχομαι το 2019 να σκάσετε από υγεία, περισσότερα χαμόγελα και να περνάτε όμορφα. Καλέ, μου λείψατε, έχουμε να τα πούμε από πέρυσι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, σήμερα είναι Παρασκευή και όχι Τετάρτη και μιας που πήγε και καινούργια χρονιά, σκέφτηκα λοιπόν να αλλάξω και εγώ λίγο τη μέρα και όπως ψηφίσατε και στο Instagram αλλά και εδώ, κάθε Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε καινούριο βίντεο και θα το ανεβάζω το μεσημεράκι. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και follow σε όλα τα social media. Τι έχουμε σήμερα φιλενάδα, τι σου έχω? Μπορώ να πω ότι σήμερα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί όπως βλέπεις και στον τίτλο έχουμε τα λατρεμένα για το 2018. Τα λατρεμένα μου. Μπορεί όμως και σε σένα, από αυτά που θα δεις, μπορεί όμως και εσύ να έχουμε λίγο το κοινό γούστο που λένε. Ναι. Δυσκολεύτηκα για αυτό το βίντεο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο τα αγαπημένα του μήνα που έπρεπε να διαλέξω, αλλά τα αγαπημένα μιας ολόκληρης χρονιάς. Και μπορώ να σου πω ότι μέσα στο 2018 ψώνισα, υπερκατανάλωσα, ευχαριστήθηκα, δοκίμασα καινούργια πράγματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν έτσι ένα τουρλουμπούκι στο κεφαλάκι μου, αλλά παρόλα αυτά όμως εγώ έκατσα και διάλεξα τα πιο λατρεμένα και είμαι εδώ για να στα δείξω. Οπότε αν θες και εσύ να δεις τα λατρεμένα του 2018, συνέχισε να βλέπεις το βίντεο. Ας αρχίσουμε λίγο από την αγαπημένη μου ενότητα, γιατί βίντεο χωρίς αγαπημένη ενότητα skincare δεν γίνεται και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το 2018 λάτρεψα αυτό εδώ πέρα το νεράκι Micellar από Bioten. Φιλενάδα, μέχρι και την αδιάβροχη μάσκαρα τη βγάζει. Καίει τα πάντα, δηλαδή σαν πρώτη φάση, έτσι για να λιώνεις ρε παιδί μου και να τα κάνεις όλα τσουνάμι, είναι φανταστικό. Δεν θέλει πάρα πολλές κινήσεις, τα βγάζει, τα λιώνει, είναι απίστευτο. Με δύο δίσκους ντε μακιγιάζ είσαι κομπλέ, αφού έτσι κι αλλιώς μετά θα βάλεις το καθαριστικό σου. Και Bioten και οικονομικό και απίστευτο προϊόν. Με τη βοήθεια που είχα πάει στην αισθητικό μου, μου είχε λίγο ξεδιαλύνει στο μυαλό TST καθαριστικό απλό gel και TST καθαριστικό με κρεμώδη σιφή. Φιλενάδα, κατέληξα ότι απλά μ' αρέσουν αυτά τα gel, τα καθαριστικά που έχουν κρεμώδη σιφή. Έχω να σου πω ότι έχω λατρέψει αυτό εδώ πέρα της L'Oreal, το οποίο είναι ένα gel καθαρισμού, νομίζω ότι στο έχω δείξει, στο έχω χιλιοδείξει, μοσχοβολάει την ώρα που το βάζεις και το απλώνεις στο πρόσωπό σου. Εντάξει, περιττό να σου πω ότι αφήνει ένα δέρμα ενυδατωμένο, όντως κάνει βαθύ καθαρισμό, το καταλαβαίνεις δηλαδή, γιατί μετά στη λοσιόν δεν βγαίνουν υπολείμματα, είναι εγγύηση, είναι της L'Oreal, είναι φανταστικό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα και πρόσεχε, έχει χαιλίσματα από τριαντάφυλλο αλλά και για σεμί. Φανταστικό, καθαρίζει εντατικά και απαλύνει και σου προσφέρει ενυδάτωση. Δεν είναι ένα απλό gel καθαρισμό. Το τονίζω. Και αν δεν θέλεις να βάλεις κάποιο καθαριστικό, φιλενάδα, τι σου έχω εδώ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Natura Siberica. Θα είχα και το άλλο, αλλά λέω, ας μη σου κουράσω. Είναι το άσπρο βούτυρο, είναι για deep cleansing. Oh yes, λοιπόν πως το μιλώ. Λοιπόν, είναι ένα φανταστικό που λες προϊόν, το οποίο ρε φιλενάδα, σου λιώνει τα πάντα έτσι όπως είσαι. Δεν θέλεις καθόλου μισελέ νερό, το βάζεις το βούτυρο με την ειδική σπάτουλα που έχεις. Μπορείς να το βάλεις και με τα χέρια, αλλά εγώ δεν μπορώ. Οπότε το βάζεις και αρχίζεις και τρίβεις. Επειδή είναι βούτυρο και έχει πάρα πολύ λιπαρή ουσία, μυρίζει απίστευτα, σου ενυδατώνει απίστευτα τη μουρίτσα σου και είναι ένα φανταστικό προϊόν. Natura Siberica άσπρο βούτυρο. Αυτό όταν έρθει σε επαφή με το νερό, θυμάσαι που τα λέγαμε, μετατρέπεται σε γαλάκτωμα. Αυτό είναι για μεικτές επιδερμίδες. Υπάρχει και το μαύρο βούτυρο. Πάρτο. Πάρτο σου λέω, το έχω λατρέψει. Αγαπημένη κρέμα για το 2018. Ήταν αυτό εδώ πέρα το βαζάκι, το οποίο το έχω λιώσει όπως βλέπεις και δεν έχει, γιατί το έλειωσα. Λοιπόν, είναι της Pantheon Extra, είναι Face and Time. Με βόλεψε πάρα πολύ. Μ' αρέσει βασικά μια κρέμα να είναι 2-1. Έχω λατρέψει, γιατί με έχει διευκολύνει πάρα πολύ. Είναι μια κρέμα η οποία συνδυάζει για να σε βοηθήσει στο πρόσωπο αλλά και στα μάτια. Δεν λαδώνει και μυρίζει υπέροχα. Είναι πολύ δροσερή, Pantheon Extra. Φανταστική.
Πριν αρχίσουμε τώρα στο μακιγιάζ, ποια προϊόντα μακιγιάζ έχω λατρέψει το 2018, έχω να σου πω και να σου δείξω ένα μόνο προϊόν, το οποίο με το που το δοκίμασα, φιλενάδα, δεν θέλω να δοκιμάσω καμία άλλη μάσκα. Στο έχω ξαναπεί, στην έχω χιλιοδείξει, αλλά είμαι τόσο ευχαριστημένη που ειλικρινά σου μιλάω, δεν μου κάνουν τίποτα οι άλλες μάσκες. Οπότε μιλάμε για αυτήν εδώ πέρα την μάσκα, είναι από Dallon Cosmetics. Πρώτα απ' όλα διαρκεί πάρα πολύ, αυτομυρίζομαι συνέχεια, μου κάνει ένα μαλλί απαλό και λίο. Έχει μέσα νανομόρια, δεν ξέρω τι γίνονται αυτά τα νανομόρια και μετατρέπονται σε γιγαντομόρια, όμως εμένα αυτά τα μόρια μου έχουν κάνει το μαλλί βελούδο. Έχω πάρα πολύ άγριο μαλλί και ιδιαίτερα στις άκρες, γι' αυτό και όπως βλέπεις τώρα το έκοψα λίγο και του δώσα μια φορμούλα, έτσι το καθάρισα, αλλά πριν να το κάνω αυτό... Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η μάσκα. Ειλικρινά, μυρίζει απίστευτα και διαρκεί η μυρωδιά της. Αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο. Βρήκα μάσκα η οποία μου κάνει θαύματα στο μαλλί. Δοκιμάστε την και θυμηθείτε με. Και ας περάσουμε τώρα στο κομμάτι του μακιγιάζ. Πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Με την έννοια ότι έπρεπε να διαλέξω και να σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ για το 2018. Και αν δεν δοκίμασα καλλιντικό φέτος, δηλαδή πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω ότι σαν concealer, κορέκτορες ουσιαστικά, έχω διαλέξει αυτά εδώ πέρα τα δύο από Maybelline, είναι τα Master Camo. Είναι τόσο εξυπηρετικά, τόσο απίστευτα, σε μορφή stick, σε βοηθάει απίστευτα να τα τοποθετήσεις. Έχει αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι, οπότε το απλώνεις και σε βοηθάει, πέρα ότι μετά θα μπορείς να το τοποθετήσεις είτε με πινέλο είτε με το beauty blender σου. Βοηθάνε πάρα πολύ στα ταξίδια, να τα χώνω κατευθείαν για να μην παίρνουν πάρα πολύ όγκο. Το κακό τώρα σε αυτά εδώ πέρα, σε αυτή εδώ πέρα τη φόρμουλα, μου είχε πει η κοπέλα ότι δεν θα ξαναβγεί και με λυπεί ιδιαιτέρως αυτό. Αλλά αν τα βρείτε, προτιμήστε τα, γιατί είναι και οικονομικά, αλλά κάνει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, όταν κάνετε σωστούς συνδυασμούς με τους κορέκτορες, εξαφανίζει τα πάντα. Αν τα βρείτε, μην χάσετε ευκαιρία να μην τα πάρετε, κάνουν φοβερή δουλειά. Και αφού μιλάμε για κονσίλερ, δεν θα έλειπε από εδώ πέρα από τη συλλογή μου να σας δείξω τα πιο λατρεμένα μου κονσίλερ. Το 2018 είχα την τιμή να γνωρίσω αυτά εδώ πέρα τα δύο τα κονσίλερ. Το ένα είναι της Maybelline, το είναι το IDH, το οποίο είναι και αυτό σε stick μορφή. Το κακό είναι ότι έχει πάρα πολύ μικρή συσκευασία και τελειώνει πάρα πολύ εύκολα. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε φορά που το χρησιμοποιούσα δεν το γύρναγα. Περίμενα δηλαδή να στεγνώσει τελείως και μετά πάλι να έβαζα. Δεν το έκανα από θέμα τσιγκουνιάς, το έκανα αλλά από θέμα εξυπνάδας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει το σβουρτσάκι, πόσο ποσότητα θα υπήρχε εδώ πέρα. Οπότε αν το έκανα συνέχεια τσούκου 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 και το άφηνα και το πέταγα, ειλικρινά δεν θα με σύμφερε. Όμως μου άρεσε τόσο πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο είναι η απόχρωση 22, μου έφερνε απίστευτο φως, πλετάρεται πάρα πολύ εύκολα, είτε με πινέλο είτε με το beauty blender μου. Πιστεύω ότι είναι ένα best seller concealer. Σαν δεύτερο concealer εννοείται ότι θα επέλεγα το Conceal and Define από Makeup Revolution. Εντάξει, δεν έχω ξαναδοκιμάσει καλύτερο concealer, σας το είχα κάνει και πρώτες εντυπώσεις. Αν δεν το έχετε δει το βίντεο, κάπου εδώ πέρα περνάει, να ξέρετε. Λοιπόν, το μόνο κακό σε αυτό εδώ πέρα, βασικά είναι τα δύο κακά, αλλά παρόλα αυτά εγώ το έχω λατρέψει, είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία και τελειώνει πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι ότι θέλει γρήγορες κινήσεις, γιατί στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα. Φανταστικό. Λίγο μεγαλύτερο να έβγαινε και θα ήταν φοβερό. Μα κατευθείαν σου δίνει φως, μας έχει πια τυφλώσει. Είναι ένα φοβερό κονσίλερ. Αυτό εδώ πέρα το κονσίλερ βέβαια σε βοηθάει να μην χρησιμοποιήσεις τα άλλα πριν τους κορέκτορες. Είναι τόσο καλυπτικό που ειλικρινά δηλαδή δεν υπάρχει και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι παχύ. Από make-up άποψη τώρα, έχω να σου πω ότι έχω λατρέψει αυτό εδώ πέρα το προϊόν από L'Oréal. Είναι το Infable 24 ώρες Matte. Μπορώ να σου πω ήταν το πρώτο μου make-up, όμως δεν το αλλάζω με τίποτα. Έχει μία απίστευτη καλυπτικότητα, δεν θέλει πολύ ποσότητα, εγώ ουσιαστικά, έτσι δεν χρησιμοποιώ πολύ ποσότητα. Είναι η απόχρωση 30, honey. Μιλάμε για ένα απίστευτο make-up.
δεν το αλλάζω με τίποτα όμως. Είναι σταθερή αξία αυτό εδώ πέρα το make-up. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή με έχει βγάλει πολύ ασπροπρόσωπη. Και είναι ένα make-up το οποίο δεν μυρίζει. Γιατί υπάρχουν κάποια make-up τα οποία μυρίζουν απίστευτα χάλια. Δεν έχω λόγια για αυτό εδώ πέρα το λατρεμένο make-up. Ειλικρινά δεν ξέρω, εσείς το έχετε δοκιμάσει. Είναι φανταστικό. Το έχω δοκιμάσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μου έσπασε. Δεν μου έκανε εδώ πέρα τις γραμμές. Δεν μου έβγαλε λιπαρότητα. Μιλάμε για ένα φανταστικό make-up. Ειλικρινά το λατρεύω και θα το λατρεύω πάρα πολύ. Σαν δεύτερο make-up το οποίο με έχει εντυπωσιάσει τα μάλα, μπορώ να σου πω, είναι από Maybelline. Είναι το Super Stay, το οποίο είναι σε stick μορφή, το οποίο είναι και αυτό σε matte και το έχω λιώσει όπως βλέπεις. Έχει και μία πορεία προς τα πάνω. Ειλικρινά είναι ένα απίστευτο make-up γιατί σε βοηθάει ουσιαστικά να το απλώσεις τόσο πολύ εύκολα στο πρόσωπό σου. Είναι σαν να το παίρνεις και να αρχίσεις να ζωγραφίσεις. Τι να σου πω, ότι έχει μία απίστευτη υφή στο πρόσωπό σου, ότι υπάρχει μία βελούδινη κατάσταση στο πρόσωπό σου όταν το βάζεις, δεν κολλάει γιατί φυσικά είναι matte, απλώνεται με τα χέρια. Πάρα πολύ εύκολο, με το beauty blender σου, με το πινέλο σου, είναι απίστευτα καλυπτικό, δεν έχω κανένα θέμα όμως, απλά και αυτό το κακό είναι ότι έχει πολύ μικρή ποσότητα, το έχω λατρέψει. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι όσον αφορά τις παλέτες. Τα καιρού σας έκανα κάποια βίντεο για να δείτε κι εσείς που τίνετε, τι εκείνο, τι θέλετε να αγοράζετε. Όμως μέσα στο 2018 μπορώ να σου πω ότι στην καρδιά μου είναι η W7 Blazing. Μπορεί να μην είναι στη μόδα, αλλά φιλενάδα, κοίτα εδώ τώρα χρωματάρες. Έχει 12 χρώματα, είναι όλα καφέ. Έχει και matte και σήμερα αποχρώσεις. Όλες οι σκιές γράφουνε τέλεια, δεν με έχει απογοητεύσει καθόλου, έχει απίστευτη διάρκεια και μιλάμε για μια παλέτα η οποία μπορείς να κάνεις smoky eyes μέχρι και απαλά μακιγιάζ. Αγαπημένη μάσκαρα θα έλεγα ότι είναι αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι. Είναι η Absolutely, μιλάμε για μία μάσκαρα η οποία είναι αδιάβροχη, αλλά πρόσεξε τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όποτε την ανοίγω, φιλενάδα, μυρίζει βότκα. Πες με ζουρλί, πες με, κάτσε να δεις πως το λένε στην Κρήτη, κουζουλί, αλλά όμως... Λενάδα, εντάξει, μιλάμε για μία μάσκαρα η οποία σου δίνει όγκο. Είναι απίστευτη εδώ πέρα αυτή η μάσκαρα, απίστευτο προϊόν. Αυτά ήτανε φιλενάδα μου, τα λατρεμένα μου του 2018. Πίστεψέ με, ήθελα να σου δείξω πάρα πολλά γενικά, αλλά θα γινόταν ένα τεράστιο βίντεο. Κοίταξα όμως λίγο να βάλω κάποια όρια και να πω ποια προϊόντα ουσιαστικά δούλεψες πάρα πολύ, ποια προϊόντα δεν σε απογοήτευσαν και έτσι διάλεξα αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Αν σου άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μέχρι λοιπόν την επόμενη Παρασκευή, να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. Φιλάκια πολλά!